Πάω τώρα σε έναν εκλεκτό φιλοξενούμενο, ο οποίος είναι αντιστράτηγος εν αποστρατεία, γεωστρατηγικός γεωπολιτικός αναλυτής και εκτελεστικός διευθυντής του παρατηρητηρίου της Ευρωμεσογειακής Ασφάλειας και Συνεργασίας. Είναι ο εξαίρετος κύριος Λουκόπουλος. Καλημέρα, κύριε Λουκόπουλε. Καλημέρα σας, κύριε Σαχίνη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και επιτρέψτε μου και τα δικά μου συγχαρητήρια για την εκπομπή σας της Παρασκευής, με την οποία τιμήσατε τη χαμένη τιμή της δημοσιογραφίας. Έτσι ακριβώς όπως το λέω. Κύριε Λουκόπουλε, προφανώς είναι ένα θέμα το οποίο δεν είναι εκτός και του δικού σας άξονα, γιατί είναι θέμα και ασφάλειας, στρατηγικής ασφάλειας στο εσωτερικό της χώρας. Αν έχετε ένα συμπέρασμα ένα χρόνο μετά, θα είχε ενδιαφέρον να τα ακούσουμε. Το συμπέρασμα, αυτό το μόνο πράγμα που θα ήθελα να σας πω εγώ ως πολίτης ήταν, μοιράζομαι αυτό το οποίο όλοι νιώσαμε, συγκλονίστηκα. Από εκεί και πέρα συγκλονίστηκα περισσότερο από την επιχείρηση συγκάλυψης. Και το κυριότερο, όπως όλα τα δείχνουν, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε τι ακριβώς ήταν αυτό, μάλλον φανταζόμαστε, το οποίο μετέφερε η εμπορική αιμαξοστοιχεία. Και μπορούν να γίνονται αυτά τα πράγματα, όπως μπορούν να γίνονται άλλα πράγματα που αφορούν την γενικότερη ασφάλεια του πληθυσμού. Διότι μία κυβέρνηση έχει υποχρέωση να εξασφαλίζει, εκτός από την ευημερία, και την ασφάλεια του πληθυσμού και των πολιτών. Άλλωστε αυτό, να φανταστείτε, είμαστε σε μία συμμαχία, το ΝΑΤΟ, που μέσα καταγράφεται κιόλας ακριβώς και η ασφάλεια των πολιτών. Μάλιστα. Λοιπόν, ας έρθω τώρα σε αυτά για τα οποία θέλω να κουβεντιάσουμε σήμερα. Θα ξεκινήσω λίγο παράδοξα και ίσως σας ευνηδιάσω. Την ώρα που η απειλή ενός μεγάλου πολέμου στην Ευρώπη δεν είναι απλά ένα σενάριο πια. Την ώρα που ο Έλληνας Πρωθυπουργός πήγε στην Οδυσσό και συναντήθηκε με τον Ζελένσκι και είδαμε και τι έγινε εκεί που έσκασε ο πύραυλος. Την ώρα που έχουμε σενάρια για νέο πακέτο βοήθειας προς την Ουκρανία και από τη χώρα μας, έρχεται στη Βουλή τμήμα άρθρων τεχνικών μνημονίων που συνοδεύουν την Ελληνοαμερικανική Αμυντική Συμφωνία. Εκεί λοιπόν αναφέρεται μεταξύ όλων των άλλων το ενδεχόμενο ελληνικό προσωπικό άμυνας να τοποθετηθεί σε μονάδες του στρατού των ΗΠΑ στην Ευρώπη για κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών και συγχρόνως να παρέχεται στο ελληνικό προσωπικό άμυνας που θα τοποθετηθεί η εργασιακή εμπειρία. Λέει λοιπόν το μνημόνιο αυτό. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα παρετείται όλων των αξιώσεων του κατά του άλλου συμβαλλόμενου μέρους και αντίστοιχα κατά των στρατιωτικών μελών και πολιτικών υπαλλήλων του συμβαλλόμενου μέρους για τραυματισμό ή θάνατο στρατιωτικού μέλους ή πολιτικού υπαλλήλου του παρετούμενου συμβαλλόμενου μέρους, εφόσον το συμβάν έλαβε χώρα κατά την εκτέλεση των προβλεπόμενων καθηκόντων του στρατιωτικού μέλους ή προσωπικού υπαλλήλου. Συγγνώμη, κύριε Λουκόπουλε, αλλά βεβαίως ξέρω ότι αυτό χρήζει διευκρίνησης επίσημης. Όμως, διαβάζοντας το συγκεκριμένο τμήμα των τεχνικών μνημονίων και έχοντας υπόψη το τι συμβαίνει στην Ουκρανία, τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό? Καταρχήν, αυτό αφορά το λεγόμενο την κατάσταση δυνάμεων. Το λέμε SOFA, Status of Force Agreement, δηλαδή μια συμφωνία. Με πιάνετε λίγο τώρα, θα σας το πω αδιάβαστος, διότι το είδα το πρωί σήμερα αυτή την εξέλιξη, χωρίς να γνωρίζω ακριβώς κάποια άλλα πράγματα ή κάποια άλλα ντεσού ή να εκτιμήσω. Αυτό το μόνο που μπορώ να σας πω εδώ είναι ότι απαιτείται εντός της ημέρων να δοθούν διευκρινήσεις από αυτόν τον οποίον εισάγει αυτή την συμφωνία, για να δούμε περί τίνος πρόκειτο. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, αυτά είναι κάποιες copy-paste που λέμε, κάποιες αντιγραφές από άλλες συμφωνίες καταστάσεως δυνάμεων όπου βρίσκονται. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να ξέρουμε τι αφορά εδώ. Δεν θεωρώ ότι μπορεί να είναι σώνη και καλά η Ουκρανία. Αλλά επιτέλους η κυβέρνηση και ιδιαίτερα εδώ το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μαζί με το Υπουργείο Εξωτερικών, γιατί αυτά πάνε μαζί, θα πρέπει να μας εξηγήσουν σε τι αναφέρεται αυτή η συμφωνία ακριβώς και εάν υπάρχουν δεδομένα γι' αυτό. Θα ήθελα να πιστεύω ότι δεν αφορά
κάποια εμπλοκή στην Ουκρανία, καθώσον οι Ευρωπαίοι το έχουν αποκλείσει αυτό. Και ας βασιστώ, βέβαια πολλές φορές να το πω λυπάμαι, οι πολιτικοί λένε και ξελένε, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει τοποθετηθεί και ο Έλληνας Πρωθυπουργός επ' αυτού σε εκείνη τη σύσκεψη που έκανε ο Μακρόν περί αποστολής στρατευμάτων, μιας και έχει ξεμείνει η Ουκρανία από προσωπικό. Έχετε δίκιο που το θέτετε έτσι, και εγώ δεν λέω ντε και καλά ότι αφορά την Ουκρανία, χωρίς να αποκλείω τίποτα, αλλά είμαστε σε μια γενικευμένη παράκρουση στον ευρωπαϊκό χώρο. Η Πολωνία βγήκε έξω από τη συμφωνία συμβατικών και μη συμβατικών όπλων. Ο Μακρόν, καλά το είπατε, λέει να δούμε και επέμβαση του ΝΑΤΟ με στρατιώτες μας στην Ουκρανία. Άλλοι ετοιμάζονται για πόλεμο. Οι Ρώσοι απαντάνε, μην το διανοηθείτε, υπάρχουν και πυρηνικά. Γενικά υπάρχει μια παράκρουση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το μυαλό πάει πολύ εύκολα η θελημένα ή άθυλα και σε δεύτερες σκέψεις. Ακόμη και από μια τέτοια συμφωνία. Απολύτως είναι κατανοητό. Και γι' αυτό δεν είχα προλάβει όμως από το πρωί λίγο να μελετήσω παραπάνω, ούτως ώστε να τοποθετηθώ και πιο ειδικά. Μάλιστα. Τώρα, σε αυτό το κάδρο, κύριε Λουκόπουλε, σήμερα έχουμε στην Άγκυρα τις συνομιλίες στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου των Υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας μεταξύ της δικής μας υφυπουργού, της κυρίας Παπαδοπούλου, και του Τούρκου ομολόγου της, του πρέσβειος Μπουράκ Ακτσαπάρ. Αντικείμενο, λέει, των συνομιλιών σε αυτή τη δεύτερη φάση είναι οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, οι περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, το μεταναστευτικό, η πολιτική προστασία. Κοιτάξτε τώρα όμως, μία μέρα πριν από τη ΣΒΕ. Συγγνώμη, με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Αυτό είναι όπως δόθηκε το κείμενο στον ανθρωγράφο ή κειμενογράφο του Αθηναϊκού Πρακτορείου. Έτσι, μάλιστα. Λέμε τα πράγματα που σωστά, είναι. Σωστά. Το επίσημο. Έχετε δίκιο. Αυτό δόθηκε. Έχετε δίκιο. Κοιτάξτε όμως, αυτή η έναρξη του διαλόγου της δεύτερης φάσης έρχεται μία μέρα μετά τη νέα εμπριστική ρητορική, το λέω ΣΥΚ, κατά της Ελλάδας, από τον κύριο Ερντογάν στη Σμύρνη, που μας είπε ότι είναι ο τόπος νίκης του εθνικού αγώνα, που πέταξε τον εχθρό στη θάλασσα για να έχουμε το μαργαριτάρι του Αιγαίου, και έρχεται και τρεις μέρες μετά τις πολύ ουσιαστικές συνομιλίες του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών με τον Τούρκο ομολογό του στην Ουάσιγκτον. Και μάλιστα, κατά τη δήλωση του Μπλίνκεν, ένας εξαιρετικά πολύτιμος και πιστός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Μάλιστα. Επαναλαμβάνω. Λοιπόν, όλα αυτά είναι αλληλένδετα, αλλά θέλω να σας πω, ας ξεκινήσουμε από την αρχή. Πολιτικός διάλογος. Ποια είναι αυτά τα διμερή που μας ενημερώνει το Αθηναϊκό Πρακτορείο και από εκεί και πέρα να παράγονται? Ποια είναι αυτή τα διμερή? Εμείς έτσι κι αλλιώς δεν διακηρύσουμε μονίμως ότι, τουλάχιστον άλλες φορές λέμε αυτό, άλλες φορές λέμε και κάτι άλλο, ότι η μοναδική διαφορά που πρόκειται να συζητήσουμε και είμαστε διατεθειμένοι είναι η οραθέτηση, όπως λέει και ο κύριος Πρωθυπουργός, των θαλασσίων ζωνών. Όλα μαζί δηλαδή μέσα, έτσι. Αυτό είναι το ένα θέμα. Τώρα, ποια είναι αυτά τα διμερή θέματα τα οποία θέτει? Τι διάλογος γίνεται λοιπόν? Ένα, θα το πω πάλι, κάποιος θα πει, μα είναι τόσα χρόνια και η γνωστή, ξέρετε, ο όρος που έχουμε πει, να τα βρουμενάκηδες, έτσι, λένε επιτέλους ας συζητήσουμε. Τι να συζητήσουμε? Αυτή τη στιγμή λοιπόν κατατίθεται, έστω και να το απορρίψουμε εμείς, κατατίθεται ένα θέμα για συζήτηση, αυτό καταγράφεται. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Εκτός τούτου, εδώ με τα διμερή θέματα, φαίνεται λοιπόν, παρά το κάζους μπέλι, αυτό που σας είπα προηγουμένως, παρά το τουρκολιβικό μνημόνιο, παρά το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, παρά τις συνεχιζόμενες ναύτεξ, και μάλιστα ένας καθηγητής του διεθνούς δικαίου είπε, εντάξει, δεν προσβάλλει την κυριαρχία. Ναι, αλλά πατάει το κουμπί και έμεσα και σπρώχνει, ροκανίζει διάφορα θέματα. Επειδή είχαμε μια υπερπαραγωγή ναύτεξ τον προηγούμενο μήνα μέχρι και προχθές, έτσι. Σωστά. Αυτό θα να σας πω. Και άρα λοιπόν τοποθετούμε και λέμε το εξής. Και εδώ η κυβέρνηση θα πρέπει να εξηγήσει. Και όχι με μισόλογα, ούτε με αυτά τα οποία λένε διάφορα, και επιτρέψτε μου την έκφραση, παπαγαλάκια, δηλαδή παράγοντες που αναπαράγουν αυτό το αφήγημα περί καλυτέρευσης σχέσεων. Εδώ
η Τουρκία πήρε και με την επίσκεψη του Ερντογάν. Έχει τουλάχιστον 3-4 πιστοποιητικά, αλλά και με τη λεγόμενη πολιτική διακήρυξη των Αθηνών, πήρε ένα πιστοποιητικό καλής διαγωγής για να προχωρήσει μπροστά. Δεν καταλαβαίνω αυτή τη στιγμή για να προχωρήσουμε σε τι. Και από εκεί που λέγαμε διερευνητικές, που στις διερευνητικές συζητούμε και κάτι άλλο, φτάσαμε στο σημείο τώρα, ορθά κοφτά, να μιλάμε για πολιτικό διάλογο. Αν θυμάστε, πολύ έγκαιρα από το 2020, μετά την, ας το πούμε, κρίση του Ιουλίου με το Ουρούτς Ρέις, ο κύριος Ιμπραήμ Καλίν είχε μιλήσει για τα τρία πόδια καλυτέρευσης, βελτίωσης των ελληνοτουρκικών. Είχε πει έναρξη πολιτικού διαλόγου, αναφέρεται, δεύτερον, μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και τρίτον, η λεγόμενη θετική ατζέντα, που και εκεί πρέπει να δούμε κάποια πράγματα και ποιος εφολείται και αν έχουμε και εμείς όφελος, δηλαδή το καζάν-καζάν του κ. Ερντογάν, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Άρα και εδώ υπάρχει μία βαριά ομίχλη που θα πρέπει να διαλυθεί για να ξέρει ο Έλληνας πολίτης προς τα που πηγαίνει η κυβέρνηση σε αυτό το μονοπάτι, το οποίο είναι μονοπάτι, σας το λέω τώρα και κλείνω, αυτοπεριορισμού και εγκλωβισμού των εθνικών συμφερόντων. Θέλω να σας θυμίσω ότι το Σύμφωνο Φιλίας των Αθηνών, η διακήρυξη των Αθηνών, πατάει στο Σύμφωνο Φιλίας του 1930 τηρουμένων, γελάτε, των αναλογιών. Και τότε θυμίζω ότι η επιχειρηματολογία και μάλιστα διαστόματος Ελευθερίου Βενιζέλου ήταν, με τον Ινωνού βεβαίως η τέτοια, πόσο σπουδαίος πολιτικός εκτός από στρατιωτικός είναι ο Κεμάλ και ότι θα φτάσουμε σε μια συνεννόηση, όπου και τότε οι δημοσιογράφοι είχαν παίξει αυτό το ρόλο με κοινά άρθρα από Ελλάδα και Τουρκία, και επειδή αυτό το ζούμε και τώρα. Ευθέως θέλω να σας ρωτήσω, αισθάνεστε ότι προετοιμάζεται ένα κλίμα σιγά σιγά για το πώς ο ελληνικός λαός θα αντιληφθεί αυτή την ελληνοτουρκική προσέγγιση? Και το λέω αυτό γιατί σας θυμίζω ότι μετά το Vilnius υπήρξε μια συνέντευξη του Πρωθυπουργού όπου μίλησε και για απομείωση της εθνικής κυριαρχίας. Εθνικής κυριαρχίας, μάλιστα. Σήμερα... Έχω υπογραφήσει γι' αυτό, αν θυμάστε, έτσι. Βεβαίως. Τότε δόθηκαν κάποιες εξηγήσεις. Σήμερα όμως δεν επανέρχεται με έναν άλλον τρόπο, διότι εδώ φτάσαμε σε κοινά φόρουμ της Καθημερινής να ακούμε για την ανάγκη συνένεση των 180, διότι το Αιγαίο δεν είναι μια κλειστή ελληνική θάλασσα και πρέπει να μπουν σε τάξη και οι ακραίοι στην Τουρκία και οι ακραίοι στην Ελλάδα. Οι ακραίοι στην Ελλάδα ποιοι είναι, κύριε Σαχίνη? Αυτοί που θεωρούν το από εμάς, κάποιοι σαν και εμάς, οι οποίοι προβληματιζόμαστε. Αν είναι αυτό, ας μας πούνε ακραίους. Τον αποδέχομαι τον όρο, αλλά ο ρεαλισμός είναι αυτός ο οποίος μας εμπνέει. Μιλήσατε εσείς για το κλίμα που δημιουργήθηκε. Ήταν τελείως διαφορετικές οι συνθήκες τότε. Υπάρχουν πολλά βιβλία και πολλές εκτιμήσεις γιατί προχώρησε ο Βενιζέλος αυτό, όπως και γιατί προχώρησε στην πρότασή του, αν θυμάστε, να βραβευθεί με βραβείο Νόμπελ ο Μουσταφά Κεμάλ Πασά, ο λεγόμενος Ατατούρκ, έτσι. Αυτό είναι. Είναι τελείως διαφορετικές συνθήκες. Εγώ θα τις βάλω όμως, αν θυμάστε, με τις συνθήκες που υπήρχαν από το 99 και μετά μέχρι και το 2003 περίπου στην κυβέρνηση Σιμίτη. Αν θυμάστε πόσα δημοσιεύματα για να μας διαπαιδαγωγήσουν. Δεν τα λέω εγώ αυτά. Τα αναφέρει μάλιστα στο βιβλίο του Ελληνοτουρκικές Σχέσεις ο νυν βουλευτής, καθηγητής δηλαδή διεθνούς δικαίου και νυν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Συρίγος. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θέλω να σας πω, διαφαίνεται μια τάση εντός εισαγωγικών διαπαιδαγώγησης της ελληνικής κοινή γνώμης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπάρχουν ενοιολογικά θράψματα, υπάρχουν πυροτεχνήματα, πολλές φορές για να αξιολογηθούν οι αντιδράσεις, ξαναπάει λίγο πίσω, ξαναπάει μπροστά. Είναι μια επικοινωνιακή στρατηγική που το σώστε, δεν θέλω να πω να νουθετήσει, να δημιουργήσει έναν έντονο προβληματισμό και ό,τι είναι αυτό που φοβόμαστε ότι μπορεί να έρθει, να το καταπιούμε καλύτερα. Αυτό είναι το οποίο. Δεν ξεχνάμε, αυτό που δεν μπορούμε... Να το πω και γιατί δεν το επαναλαμβάνω, ότι η Τουρκία είναι ένα αναθεωρητικό κράτος με ηγεμονικές φιλοδοξίες. Αυτό είναι πράγμα. Η πεποίθηση, η οποία έχει εμποτίσει την πολιτική ελίτ και το λαό,
ότι έχει έρθει η ώρα να αποκατασταθεί το γεωγραφικό και ιστορικό λάθος που συνέβη στο Αιγαίο, όπως έλεγε ο κύριος Νταμπουτού, δεν επιτρέπει καμία αισιοδοξία. Ακόμα βέβαια, με το να ελέγχουμε διαφόρους αναλυτές, με το να κάνουμε τους δημοσιογράφους, το λέω σε πλήρη συνείδηση αυτό, κειμενογράφους σύμφωνα με το SMS ή το non-paper που θα σταλεί, δεν μπορεί να δώσει. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα είμαστε εδώ να μοιραζόμαστε τους προβληματισμούς, τις ανησυχίες και να έχουμε αυτή την αντίληψη για το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Κύριε Λουκόπουλε, κοιτάζοντας λιγάκι τη μεγαλύτερη εικόνα, αυτό που, δηλαδή, που συμβαίνει ευρύτερα στην Ανατολική Μεσόγειο, από τη μία έχουμε το σφαγείο που συνεχίζεται κανονικά στη Γάζα, από την άλλη έχουμε την Ερυθρά που ουδόλως έχει ειρήνευση και ταυτοχρόνως έχουμε το να επιχειρεί ο Ερντογάν, δεν ξέρω αν θα καταφέρει, να κλείσει για την Τουρκία με υποφελή τρόπο το μέτωπο με την Αίγυπτο, στη Λιβύη να γίνεται ό,τι γίνεται, εμείς να ετοιμαζόμαστε, λέμε, για ερευνητικές γεωτρήσεις νότιο-νότιο-δυτικά της Κρήτης. Τι σας λέει όλη αυτή η εικόνα? Είναι τόσο ξεκαθαρά και απορώ, είτε με την υπεραισιοδοξία κάποιων, είτε με την συνειδητή, στο πούμε, απόκρυψη της σκληρής πραγματικότητας. Γι' αυτό η προσπάθεια και συναδέλφων είναι να βάζουμε ευδιάκριτα όρια μεταξύ της εικονικής πραγματικότητας και του ΙΕΦΗ. Τα είπατε όλα αυτή τη στιγμή. Εδώ φαίνεται, ξεκινάω από το άλλο θέμα, ότι ο Ερντογάν προσπαθεί να εξασφαλίσει, και ίσως συζητήθηκε κιόλας, έναν μεταπολεμικό ρόλο στη Γάζα ή στη Μέση Ανατολή της Τουρκίας. Η Τουρκία παράλληλα με την Αίγυπτο, με την οποία έχουμε στρατηγική συνεργασία, όχι συμμαχία, στρατηγική συνεργασία. Αυτό ας το καταλάβουν όσοι διακηρύσανε για τις ισχυρές συμμαχίες. Δυστυχώς υπάρχει ένας έντονος, διάχυτος όμως, αλλά έντονος κινησμός στις διεθνείς σχέσεις που είναι τα συμφέροντα. Αφού τα συμφέροντα της Αιγύπτου, παρόλο ότι είναι επιφυλακτική, διότι είναι το θέμα του υπαρθμών 1 προβλήματος ασφαλείας που είναι η μουσουλμανική αδερφότητα, η οποία καλύπτεται από ένα άσυλο στην Τουρκία. Αλλά σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω, κάποια στιγμή θα προχωρήσουν και θα ξαναπροχωρήσουν οι σχέσεις. Πάμε τώρα στη Λιβύη, επειδή είπατε, αυτή τη στιγμή στη Λιβύη έχουμε ξεχάσει εμείς τι γίνεται. Εδραιώνει το κράτος της Τριπόλεως. Εγώ πάντα μιλάω έτσι αυτή τη στιγμή. Είναι δύο διοικητικές, τελείως διοικητικές, διαφορετικές διοικητικές οντότητες. Αλλά με την υποστήριξη της Ιταλίας και την ανοχή της Γερμανίας, κάποιων άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά της Τουρκίας, έχουμε χάσει το παιχνίδι. Άρα λοιπόν, εγώ δεν κατάλαβα για ποιο λόγο η Ελλάδα δεν προσπάθησε να διεκδικήσει έναν ρόλο, όχι να διεκδικήσει εντάφη προς Θεού, έναν ρόλο, μια τέτοια θέση, καλύτερη θέση στο γεωπολιτικό κύκλο, ούτως ώστε να προηγείται των γεγονότων ή τουλάχιστον να συμβαδίζει και όχι να σέρνεται πίσω από αυτά. Αυτό θέλω να σας πω. Η Τουρκία βεβαίως έχει τα μεγέθη τα οποία έχει. Έχει την αξία την οποία έχει στο λεγόμενο γεωπολιτικό χρηματιστήριο. Και από εκεί και πέρα όμως η Ελλάδα, με το να λέει μόνη της ότι έχει έντονο πολιτικό αποτύπωμα, ότι είναι παράγοντας ισχύως και σταθερότητος, το μόνο που κάνει, να το πιστεύει, να δημιουργεί εικονική πραγματικότητα για να μην ανησυχεί ο κόσμος. Εδώ να σας το πω και το άλλο, τα βάζω όλα μέσα, αλλά τι γεωπολιτικό αποτύπωμα έχει όταν δεν μπορεί να κατοχυρώσει ένα κράτος δικαίου για έναν εκλεγμένο δήμαρχο της ελληνικής εθνικής μειονότητας στην Αλβανία? Τον Μπελέριτ, μάλιστα. Βεβαίως. Και παίζει μπαλίτσα, να το πω εγώ κατά το κοινό λεγόμενο, ο κύριος Δράμα. Και παίζει μπαλίτσα και με τους Αμερικάνους και με τους Τούρκους, με όλους. Και με τους Ιταλούς και με τους Γερμανούς. Μάλιστα. Και μένει υπουργός της κυβέρνησης, και άκουσα προχθές τον κύριο Βορύδη να μας λέει ότι πλέον επέβαλε. Πού επέβαλε βέτο η Ελλάδα στα κεφάλαια? Πού βλέπετε? Μου λέει εδώ ο Σπύρος. Ναι, ολοκληρώστε. Ναι, αυτό ήθελα να σας πω, ότι όλα πρέπει να δούνε. Να ξεχωρίσουμε. Υπάρχουν οι πηγές ισχύως, τις οποίες τις έχει η Ελλάδα, για να τους μετατρέψει σε παράγοντες ισχύως. Δεν αναφέρομαι μόνο στρατηγική ισχύ, είναι πολλοί άλλοι παράγοντες, και από εκεί και πέρα να ασκήσει την πολιτική. Κάνοντας όμως το πρωτοπαλίκαρο, τις απόψεις μου τις ξέρετε, ότι είπα εξ αρχής, εφόσον είμαστε, το έχουμε ξανασυζητήσει πολλές φορές, εφόσον είμαστε σε μια
συμμαχία, σε έναν οργανισμό στρατιωτικοπολιτικό, σε μια πολιτική οικονομική ένωση, εντάξει, θα ταχθούμε με τους συμμάχους, με τους εταίρους κτλ. Αλλά ποτέ δεν κατάλαβα γιατί, ακόμα και τώρα, πριν 5 μέρες, γιατί η Ελλάδα πρέπει να είναι το πρωτοπαλίκαρο στο θέμα του Ουκρανικού. Και θα επαναλάβω αυτό που μου είχε πει Ρώσος διπλωμάτης. Είχα την τύχη να συνοδεύω πολλούς, και Ουκρανούς και άλλους, ότι τίποτα στις διεθνείς σχέσεις δεν χαρίζουμε όταν μπορούμε να το πουλήσουμε. Θέλω να σας βάλω το ερώτημα του φίλου του Σπύρου. Κύριε Λουκόπουλε, λέει, καλημέρα. Μα δεν βλέπουμε τι γίνεται, λέει, εδώ στην ευρύτερη γειτονιά, το Αζερμπαϊτζάν. Μετά τον Αγκόρνο Καραμπάχ, άνοιξε η όρεξή του και δηλώνει ότι θέλει και άλλα κομμάτια γης από τους Αρμενίους. Δεν αντιλαμβανόμαστε ότι έτσι λειτουργεί παγίως και η τουρκική αναθεωρητική πολιτική? Ακριβώς. Και τι θα πούμε μετά, ότι θα μας θωρακίσει, θα κάνουμε κάποια σπαραξικάρδια επίκληση των κανόνων διεθνούς δικαίου? Το διεθνές δίκαιο είναι αυτό το οποίο πρέπει να είναι. Δυστυχώς, σας το έχουν πει κι άλλοι, είναι άναρχο το διεθνές σύστημα, δεν υπάρχει υπερκυβέρνηση για να επιβάλλει τους κανόνες όπως γίνεται στο εσωτερικό δίκαιο. Και από εκεί και πέρα πρέπει να έχουμε εμείς την απαραίτητη συνολική εθνική ισχύ, δεν είναι μόνο στρατιωτική, είναι οικονομική, και τους συσχετισμούς για να μπορούμε να βλέπουμε τι γίνεται. Εάν αυτό προχωρήσει, γιατί έτσι γίνεται, τον Αγκόρνο Καραμπάχ επέλυσε κατά το δοκούν το πρόβλημα το οποίο είχε με την αποσχισίσα περιοχή του Αγκόρνο Καραμπάχ, το Αζερμπαϊτζάν, έτσι. Εκεί είναι. Ή το Αρτσάχ, όπως το λέγανε και το λένε ακόμα οι Αρμένοι. Εάν ξεκινήσει και προχωρήσει σε αυτό το διάδρομο που λέμε, δηλαδή θα υποχρεώσει την Αρμενία να της δώσει εδάφη για να περνάει τράνζιτ, σιδηροδρομική γραμμή από το θύλακα τον οποίο έχουν με την Αρμενία οι Αζέροι, για να μπορέσει. Καταλαβαίνετε, αλλάζει όλα τα δεδομένα. Και ναι, μεν έχουμε συμφέροντα, ναι, μεν κρατάει, να μην σας πω έτσι, από το λαιμό και την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα, γιατί παίρνουμε από εκεί ο Αλίγεφ, η οικογένεια Αλίγεφ, έτσι, η οποία συνδέεται με πολλές άλλες οικογένειες. Γιατί στην Ελλάδα ή στη Δύση χρησιμοποιούμε τον όρο ολιγάρχες μόνο για τους Ρώσους. Υπάρχουν και εδώ ολιγάρχες. Άρα λοιπόν, οι οικογένειες που συνδέονται με την, είτε λέγεται, είτε στην Βρετανία, είτε στο Βέλγιο, Ολλανδία και πολύ περισσότερο στην Ελλάδα, υπάρχουν τέτοιες οικογένειες, με την οικογένεια Λίγκεφ, θα δημιουργήσουν άλλα προβλήματα. Και ίσως πιέζεται και από εκεί η όλη κατάσταση. Και θέλω να πάμε, γιατί ούτε εμείς το ξεχνάμε, ούτε εσείς το ξεχνάτε, θέλω να πάμε και λιγάκι στην Κύπρο. Και θέλω να πάμε στην Κύπρο ως εξής. Σήμερα, κατά τη γνώμη μου, είχε ένα από τα πιο συγκλονιστικά άρθρα γράψει ο Μιχάλης Ιγναντίου. Διότι αυτή η κινητικότητα και η μονομερής πίεση προς την Κυπριακή Δημοκρατία, την ίδια ώρα που, σωστά το είπατε εσείς, πέρασε στον ντούκο ακόμη και η τουρκική αντινάφτεξ, που λέει δεν υπάρχει Κυπριακή Δημοκρατία. Έχει καταληθεί αυτή, έχει εκπέσει, είναι κλειπούσα. Υπάρχει ελληνοκυπριακή διοίκηση στο νότιο τμήμα. Αυτό είπε. Και μιλάμε για έρευνες που προσπαθεί να κάνει η Κυπριακή Δημοκρατία. Την ίδια ώρα λοιπόν, λέει ο Μιχάλης Ιγναντίου, αναρωτιέμαι, λέει, αυτό το μότο της διζωνικής δικοινοτικής που να αναγνωριστεί και πολιτική ισότητα στην τουρκοκυπριακή πλευρά, στην ουσία έχει αντιληφθεί η ελληνική πολιτική ελίτ στην Αθήνα ότι πρακτικά, αν εφαρμόζονταν, θα ήταν η πλήρη τουρκοποίηση της Κύπρου, και πώς θα φαινόταν στον εκάστοτε πρωθυπουργό δίπλα του να κάθεται ο πρόεδρος ενός νέου μορφώματος διζωνικού δικοινοτικού που να είναι Τούρκος? Τι λέτε, αυτό παρεμπιπτόντως σήμερα το πρωί πρόλαβα να το διαβάσω. Ήταν όντως συγκλονιστικό το άθρο του κυρίου Γυνατίου. Επειδή πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και ξέρετε πάντα ότι δεν στρογγυλεύω, ούτε κάνω επιλεκτική χρήση της αλήθειας. Η κατάσταση είναι αυτή την οποία ακριβώς περιγράφει ο κύριος Ιγνατίου στο άθρο του, το οποίο υπάρχουν πάρα πολλές αναδημοσιεύσεις γι' αυτό. Η Κύπρος, εδώ θέλω να σας πω, εκεί. Η Κύπρος λοιπόν, για την Ελλάδα ή για την πολιτική ελίτ της Ελλάδος, πλην εξαιρέσεων, είναι ένα αγκάθι που αν μπορούσε να το εξαφανίσει, θα το εξαφάνιζε. Μας αρέσει, αυτή είναι η ιστορία. Το ένα κλειδί, αυτό το οποίο λέμε και αυτό. Λυσμονώντας βεβαίως ότι την τραγωδία στην Κύπρο εμείς
τη δημιουργήσαμε η ελληνική πολιτική ελίτ. Έτσι, λησμονώντας. Βεβαίως εκεί, εντάξει, η δικτατορία το ξεκίνησε το θέμα. Ασφαλώς. Και επειδή κάποιοι λένε όχι, δεν ήταν ο Παπαδόπουλος, ήταν ο Ιωαννίδης. Αν δεν υπήρχε ο Παπαδόπουλος, δεν υπάρχει ο Ιωαννίδης. Καλά, ίσως πρόκειται και στην εκτός ίδια... από εγκληματική βλακεία, μπορεί να είναι και προδοσία, έτσι. Μάλιστα. Αυτό είναι. Και στην ίδια τα αμερικανικά συμφέροντα και των άλλων παικτών τότε. Ναι, λοιπόν. Εκεί είναι το θέμα. Αλλά εδώ φτάνουμε στο σημείο και λέμε το εξής. Ότι το ξεχάσαμε δύο πράγματα. Ότι υφίσταται κυπριακή δημοκρατία αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ, η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Και δεύτερον, ότι κατ' ουσίαν ο πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος εμφανίζεται ως ελληνοκύπριος ηγέτης, δυστυχώς αυτό είναι, εκεί δηλαδή δεν συνομιλεί με την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Χρησιμοποιεί, συνομιλεί με την ίδια την Άγκυρα. Το ένα κλειδί λοιπόν για το Κυπριακό το έχει η Τουρκία, όντως, η οποία όμως επιζητεί τι? Τον πλήρη πολιτικό έλεγχο του νησιού, που δεν ξέρω πώς θα ονομαστεί, και με την αυτοκατάργηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και το άλλο το κλειδί όμως το κρατάει η Λευκωσία, η οποία επουδενή λόγο πρέπει να αυτοκαταργηθεί. Αυτό είναι το θέμα. Η Ελλάδα όμως, ως εγκύτρια δύναμη, αλλά και λόγω στρατηγικών και πανεθνικών συμφερόντων, θα πρέπει να παίξει το δικό της ρόλο. Το ρόλο που επιβάλλει η ιστορία, οι διεθνείς συμβάσεις και η υφιστάμενη γεωπολιτική κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή, και να παραμείνει ενεργή δίπλα στην Κύπρο. Δεν μπορούμε να λέμε, ας πούνε οι Κύπροι αδερφοί μας, τι θέλουν και από εκεί και πέρα να το λύσουμε. Μην ξεχνάμε, είναι ένα διεθνές πρόβλημα και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όλοι μας ότι μία δυσμενής για τα ελληνικά συμφέροντα λύση της Κύπρου, είτε το θέλουμε είτε όχι, επηρεάζει δυσμενώς όλο το φάσμα των λεγόμενων ελληνοτουρκικών προβλημάτων. Και γιατί το λέω εγώ? Διότι παρουσιάζεται μία τάση, κύριε Σαχίνη, ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες, υπήρχε αυτή, να αποδεσμευθεί το Κυπριακό από τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Μα στο σύμφωνο φιλίας των Αθηνών δεν υπάρχει αναφορά στο Κυπριακό. Έχει μπει. Καμία. Μάλιστα. Καμία. Έχει καμία. Μπει καμία. Την, ας την πούμε πολιτική διακήρυξη για να μην μας πούνε κάποιοι. Α, όχι, είναι μία τέτοια. Η κυρία Παπαδοπούλου, σύμφωνα με πληροφορίες, μαζί με τον κύριο, με τον υφυπουργό, επίσης συνάδελφό της, διπλωματικό, που είναι και της Τουρκίας, αναμένεται κάποια στιγμή θα προτείνουν σύμφωνο φιλίας. Αλλά αυτή τη στιγμή πώς θα εξασφαλιστεί η Ελλάδα, γιατί με τις δύο προτελευταίες παραγράφους της πολιτικής διακήρυξης των Αθηνών, το είχαμε συζητήσει αυτό, η Ελλάδα έχει, τι έχει κάνει, έχει αυτοπεριοριστεί και έχει αυτοεγκλωβιστεί σε ό,τι αφορά την άσκηση των δικαιωμάτων της. Ενώ η Τουρκία ουδόλως. Όχι, τη μία δήλωση μετά την άλλη. Ναι, αυτό, ουδόλως. Κύριε Λουκόπουλε, πριν σας αποχαιρετήσω, έχω δύο ερωτήματα. Το ένα είναι από το φίλο το Γιάννη από την Αθήνα. Κύριε Λουκόπουλε, λέει, το ερώτημά μου είναι το εξής. Εκτιμάτε ότι η στάση στην οποία αναφερθήκατε του Προέδρου Μακρόν σχετικά με την αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία ενδέχεται να εκπορεύεται από τις αλλεπάλληλες ήττες στην Αφρική και με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να ασκήσει πίεση στη Ρωσία ώστε η τελευταία να μην παρεμβαίνει? Αν ήταν τέτοια, δηλαδή αν ήταν τόσο ευάλωτη, τελικά δεν είναι ευάλωτη η Ρωσία, παρόλο ότι ξέρετε τι κριτική αυτή έχει δημιουργήσει το πρόβλημα ασφαλείας, μάλιστα οθούμενη για να απαντήσει στο πρόβλημα ασφαλείας το οποίο κατοικίνει, δημιούργησε η Δύση, ενήργησε όπως ενήργησε στον πόλεμο. Είμαστε εναντίον του πολέμου. Όχι, ο Μακρόν αυτή τη στιγμή προσπάθησε να καλύψει, κατά την άποψή μου βέβαια, ένα κενό το οποίο δημιουργείται από την αναστολή της αμερικανικής βοήθειας προς την Ουκρανία. Όπως ξέρετε, είναι μπλοκαρισμένα 64 δισεκατομμύρια δολάρια στο Κογκρέσο. Υπάρχει μια έντονη συζήτηση, ενδεχομένως οι Ρεπουμπλικάνοι δια του Τραμπ να πάρουν την διοίκηση της Αμερικής, και το κυριότερο είναι ότι και σε άλλα θέματα που είμαι θέση, φανταστείτε, οι Βρετανοί βέβαια βρίσκονται εκεί, χωρίς τους Βρετανούς μπήκε, να το πούμε από δεξιά,
έκανε υπέρβαση ο Μακρόν. Δεν θεωρώ λοιπόν ότι είναι κάτι για να απειλήσει, ούτε μπορεί να απειλήσει, ούτε μπορεί να δημιουργήσει. Η Ρωσία έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει, η Ουκρανία κρατάει εκεί, δεν ξέρουμε για πόσο χρόνο, πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, και εκεί φάνηκε μια αντιρωσική πολιτική, ούτως ώστε να φανεί και ως ηγέτιδα δύναμη. Δεν υποστήριξε κανείς, και ιδιαίτερα οι Γερμανοί. Και με αυτό που έγινε με την υποκλοπή που κάνανε και το δημοσιεύσανε οι Ρώσοι, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Μάλιστα. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, θέλουμε να πούμε, δήλωσε ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, και από εκεί και πέρα μπορεί να πάνε κάποιοι εθελοντές, μισθοφόροι, όπως θέλετε, πέστε τους, όπως ήταν. Απλούστατα, το πρόβλημα αυτή τη στιγμή της Ουκρανίας δεν είναι τόσο πολύ τα όπλα, όσο το ότι δεν έχει συμπληρωμένες μονάδες για να συνεχίσει τον αγώνα. Και βεβαίως εσείς καλά επισημάνατε και υπενθυμίσατε τις διαρροές από το γερμανικό στράτευμα, που είναι ένα θέμα που χρησιμοποιήθηκε επικοινωνιακά από τη Ρωσία. Από την άλλη, όμως, είναι ένα θέμα το τι συζητάει και το γερμανικό στρατός να χτυπήσει στη γέφυρα της Κρυμαίας. Θέλω να κλείσουμε. Ναι, παρακαλώ. Ναι, όχι. Απλώς θέλω να σας πω ότι η προσωπική μου άποψη είναι ότι παρά τα όσα λέγονται και τη ρητορική, η Γερμανία αποφεύγει σαν τον διάολο με το Λιβάνι να έχει μεγαλύτερη πλοκή. Εδώ συζητάει για 1,5 χρόνο και ακόμα δεν έχετε μέσω ΝΑΤΟ για να στείλει μια ταξιαρχία στην Λιθουανία. Και μιλάμε τώρα γι' αυτό. Αλλά εκτός τούτου, παρακολουθώντας και την λόγο... ξέρετε ότι έχω μια διασύνδεση μετά της Γερμανίας, παρακολουθώντας και τα πολιτικά, είναι στο 80% ο γερμανικός λαός είναι κατά οποιασδήποτε εμπλοκής. Και είναι γραμμή και για το Σόλτς, κόκκινη γραμμή, ότι κανένας γερμανός στρατιώτης. Τώρα πώς ακούστηκε αυτό, τι θα δώσουμε, και γι' αυτό πολύ πονηρά, γιατί και αυτός είναι πολιτικός, είπε ναι, θα δώσω εγώ αυτό το σύστημα, το Taurus, αλλά όχι να το χειρίζονται οι Ουκρανοί, αλλά Γερμανοί. Αλλά Γερμανοί δεν μπορούν να πάνε. Μάλιστα. Θέλω λοιπόν να κλείσουμε ρωτώντας σας, γιατί ακροθυγώς δεν το προσπεράσατε, το ρίξατε, αλλά να κλείσουμε με αυτό. Είμαστε σε χρονιά αμερικανικών προεδρικών εκλογών. Όλες οι κινήσεις αυτή τη στιγμή δείχνουν ισχυρό προβάδισμα Τραμπ. Βεβαίως στις αμερικανικές εκλογές, μηδένα πρώτου τέλους μακάριζε. Υπάρχει μια εμπειρία. Ωστόσο, θέλω να σας ρωτήσω. Και το σύστημα, συγγνώμη, και το σύστημα. Βεβαίως. Δεν ξέρουμε δηλαδή με το σύστημα των εκλεκτέρων πώς θα διαμορφωθούν στις λεγόμενες κρίσιμες swinging states. Ναι. Σωστά. Το ερώτημα είναι, βλέπετε να αλλάζει κάτι στην αμερικανική εξωτερική πολιτική εάν έχουμε αλλαγή προέδρου? Γιατί το σύστημα Biden ξέρουμε πώς ακριβώς λειτουργεί στο θέμα. Εντάξει, το σύστημα Biden μιλούσε πρέπει για πολυμερικότητα στις σχέσεις, συμμαχίες κτλ. Ο Τραμπ, αν εκλεγεί, γνωρίζουμε ότι στηρίζεται κυρίως στη λεγόμενη εμπορικότητα των σχέσεων. Δηλαδή, τι σου δίνω, τι παίρνω, τι κάνω, και με αυτή την ορολογία και με αυτό το τρόπο που έχει μπορεί να το δώσει. Παρ' όλα αυτά όμως, το αμερικανικό κατεστημένο είναι αυτό το οποίο ελέγχει, να ξέρετε, τις καταστάσεις. Πολλές φορές τον σταματήσανε και ο Πένς και ο υπουργός που είχε ο Ματής, αλλά και οι υπουργοί εξωτερικών τους οποίες είχε. Σε κάθε φάση όμως. Ο Πομπέο. Ναι, και ο Πομπέο. Και ο Πομπέο και ο πριν, ο Τίλερσον. Αυτό το οποίο είναι, δηλαδή όταν έλεγε θα φύγω από το ΝΑΤΟ, θα κάνω εκείνο, θα κάνω εκείνο, όχι μόνο έφυγε, έδωσαν και 24 δισεκατομμύρια για να ενισχυθεί η προκεχωρημένη παρουσία του ΝΑΤΟ στις χώρες της Πολωνίας και της Βαλτικής. Παρ' όλα αυτά όμως θα υπάρχει μια διαφοροποίηση σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή των Αμερικανών μέσα. Ας το πούμε ο πρόεδρος ή με το κατεστημένο το οποίο θα φέρει μέσα των Ρεπουμπλικάνων στη διοίκηση, γι' αυτό μιλάμε για αμερικανική διοίκηση, δεν μιλάμε μόνο για αμερικανική κυβέρνηση, θα προσπαθήσει οπωσδήποτε να κλείσει τις τρύπες. Και θα κλείσει τις τρύπες διότι είναι φιλόδοξος και αν εκλεγεί θα ήθελε να προχωρήσει σε ακόμα μία, αν και είναι η δεύτερη θητεία του και δεν μπορεί δηλαδή κατά το Σύνταγμα το Αμερικανικό να προχωρήσει, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλει να βάλει το λεγόμενο legacy, την κληρονομιά του εκεί. Μεγάλες διαφοροποιήσεις δεν θα υπάρχουν. Κυρίως στην Ουκρανία όμως, γιατί έχει μία άλλη αντίληψη ο ίδιος, αλλά και το ρεπουμπλικανικό κατεστημένο,
θα έχουμε εξελίξεις. Γι' αυτό δύο πράγματα προσπαθούν. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Ένα, να συνεχίσει έστω με πολύ μικρή ένταση όλες τις επιχειρήσεις ο Νετανιάχου ή η κυβέρνηση του Ισραήλ στη Γάζα. Είναι και αυτό μέχρι να δει τι θα γίνει στις εκλογές του Νοεμβρίου. Και δεύτερον, προσπαθεί οτιδήποτε άλλο, γι' αυτό ίσως μπήκε μέσα και ο Μακρόν, να μπορέσουν να παγιώσουν μια κατάσταση στην Ουκρανία, ούτως ώστε να γίνει μια αποκλιμάκωση και από εκεί και πέρα μια ανακοχή τύπου Κορέας και να προχωρήσει ίσως, αν και δεν φαίνεται, διαφαίνεται, σε μια πολιτική διευθέτηση. Άρα εσείς βλέπετε εγκύτερα να βρίσκεται μια συμφωνία, ένα κονσένσου ανακοχής στην Ουκρανία κάποια στιγμή. Αυτό, αν θυμάστε, έχουμε μιλήσει εδώ και ένα μισή χρόνο. Και ίσως το λέω κιόλας, αυτό στην Ελλάδα είναι και ο πρώτος το οποίο το παρέθεσε αυτό εδώ στην αυτογραφία του. Ναι, διότι εδώ δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να επιτύχει, πότε τελειώνει ένας πόλεμος, όταν επιτυχάνει ο ένας τον άλλον μία απόλυτη νίκη και του επιβάλλει τους όρους του. Ή όταν διαφαίνεται ότι η συνέχιση του πολέμου δεν μπορεί να δώσει θετικότερη έκβαση και το κυριότερο είναι πολύ πιο δαπανηρή από οποιοδήποτε συμβιβασμό. Άρα λοιπόν μπορεί να καταλήξει σε μια ανακοχή τύπου Κορέας χωρίς να αναγνωρίσει τα τετελεσμένα από πλευράς Ρωσίας και θα έχουμε σε αυτή την περίπτωση βέβαια μια παγωμένη σύγκρουση που ανά πάσα στιγμή μπορεί να έρθει. Αλλά τουλάχιστον να σταματήσει εδώ. Η Ουκρανία η οποία πάσχει αυτή τη στιγμή, είναι πλέον ένα δυσλειτουργικό κράτος το οποίο θέλει, μπήκαμε από το ένα στο άλλο βέβαια, 4,5 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ τον μήνα για να βάζει το πρωί το κλειδί και να λειτουργεί ως κράτος. Μιλάμε για κοντά απώλεια τουλάχιστον 45% του ακαθορίστου εθνικού προϊόντος, με υποδομές ιδιαίτερα στην Ανατολική Ουκρανία, οι οποίες έχουν καταστραφεί, δεν υπάρχει γεωργική παραγωγή, δεν υπάρχει βιομηχανική παραγωγή και εκεί πρέπει να δούμε το όλο θέμα. Πρέπει να ματώνει ή πρέπει να την κάνουμε μια ευημερούσα ευρωπαϊκή χώρα χωρίς να αναγνωρίσουμε βέβαια τα... Μιλάμε όλοι σαν Δύσης, συγγνώμη για να μην μου πει κάποιος τι είναι, εφόσον η Ελλάδα βρίσκεται εκεί. Είναι κάποιοι προβληματισμοί που πρέπει να τους δούμε. Αλλά όπως φαίνεται δεν μπορεί να επιτύχει και το είχαμε πει από πολύ καιρό και αν θυμάστε για τη λεγόμενη έντεπη, δεν μπορεί να δώσει νίκη, να επιτύχει νίκη ούτως ώστε να ανακτήσει τα εδάφη και ούτε. Κάθε περαιτέρω δηλαδή συνέχιση είναι σε βάρος της ιδίας της Ουκρανίας, εκτός και της Ρωσίας βέβαια, εκτός και αν το ζητάνε αυτό οι Αμερικάνοι, να συνεχίζει να ματώνει μαζί με την Ουκρανία και η Ρωσία και το κυριότερο είναι το πώς θα διαμορφωθεί το μεταπολεμικό σκηνικό. Ένα ερώτημα με μια πολύ γρήγορη απάντηση και με αυτό κλείνω. Υπάρχει, λέει λοιπόν, ακούγοντάς σας ο φίλος ο Νίκος, περίπτωση εξαιτίας του ενδεχόμενου εκλογής Τραμπ κάποιοι να προσπαθούν να δημιουργήσουν τώρα τετελεσμένα στην Ουκρανία, στο Ουκρανικό, ώστε να αποτρέψουν τη διαφορετική αντιμετώπιση της Ουκρανίας και της Ρωσίας, όπως λέει ο Τραμπ ότι θα πράξει αν εκλεγεί? Βεβαίως είναι αλληλένδετο και γι' αυτό θα ήθελε οπωσδήποτε προσπάθησαν να πετύχουν κάτι οι Ουκρανοί. Είναι όμως αυτά τα οποία, μάλλον η κατάσταση όπως έχει δημιουργηθεί, δεν αλλάζει εύκολα. Αυτό θέλω να πω. Και ίσως εκεί να πιεστεί πλέον η πολιτική ελίτ του Κιέβου, η οποία βέβαια προβληματίζεται, υπάρχουν και άνθρωποι μέσα που προβληματίζονται, ότι ας σταματήσει μέχρι εδώ και αφού δεν μπορούμε να τους νικήσουμε, δεν μπορούμε να επιβάλλουμε, δεν μπορούμε να πάρουμε για να μην καταστραφούμε κι άλλο. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι μπορεί να κάνει. Και το τελευταίο το οποίο θα σας πω είναι ο Τραμπ, είναι αυτές τις απόψεις. Όπως έγινε με το Sigma Ri, τον οποίο τον άδειασαν στην Κορέα τότε οι Αμερικανοί. Όπως έγινε με το καθεστώς των Βιετναμέζων. Δηλαδή, σε κάθε περίπτωση λειτουργούσαν μόνο οι Αμερικάνοι όταν βλέπανε ότι το κόστος είναι μεγαλύτερο. Όπως έγινε και στο Αφγανιστάν. Θέλω να σας πω ότι πολύ εύκολα, όταν θα κριθεί ότι δεν εξυπηρετούν πλέον τα αμερικανικά συμφέροντα με τη συνέχιση του πολέμου, θα κοιτάξουν μια στρατηγική εξόδου σαν αυτή που σας είπα προηγουμένως. Κωνσταντίνος Λουκόπουλος, σε μια εκτεταμένη συνομιλία σήμερα το πρωί και νομίζω ότι άξιζε τον κόπο. Δευτέρα, 11 Μαρτίου, τον ευχαριστώ θερμά. Καλή σας ημέρα. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Σακίνη. Καλημέρα και στους ακροατές. Να είστε καλά. Συνέχεια.